Μαζί με τις υπηρεσίες
τα στελέχη και τους υπαλλήλους που πλαισιώνουν το Δήμο, μαζί με εσάς όλους. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε. Με σχέδια και έργα, και όχι με συνθήματα, θα μπορέσουμε εκτός των άλλων να δικαιώσουμε και το αίμα των ηρώων. Σας ευχαριστώ όλους. Καλούμε στο βήμα το Γενικό Πρόξενο Αργυροκάστρου, κύριο Βασίλη Τόλιος. Αξιότιμε Δήμαρχε Φινίκης, κύριε Λεωνίδα Χρήστου, αξιότιμοι βουλευτές από Ελλάδα και από Αλβανία, λοιποί Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα Αυλώνας, λοιποί επίσημοι, είναι μεγάλη μου τιμή, αλλά και μία μέρα ιδιαίτερη συγκίνησης να παρευρίσκομαι εδώ, εκπροσωπώντας τη χώρα μου και προσπαθώντας όλοι μαζί να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής, που ποτέ δεν θα είναι επαρκής, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους που έριξαν αυτούς, σε αυτό το, θα έλεγα, βαλκανικό τείχος του Βερολίνου, το οποίο ίσως ήταν και νεότερης τεχνολογίας από το απτό τείχος του Βερολίνου, ήταν πιο αόρατο από εκείνο, γι' αυτό και πιο επικίνδυνο. Τα παιδιά αυτά έριξαν τον εαυτό τους στο τείχο αυτό για να τον διαρρήξουν. Και τα κατάφεραν. Η αδάμαστη ψυχή τους και το πνεύμα τους έδωσαν για μας το αιώνιο μήνυμα ότι πρέπει πάντα να τους θυμόμαστε, πρέπει πάντα να αγωνιζόμαστε, πρέπει να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε για τις νεότερες γενναίες, αυτά που θα πράξουμε για τις επερχόμενες γενναίες, αυτά που θα καταφέρουμε εμείς οι παλαιότεροι, θα είναι η καλύτερη η μνήμη, ο καλύτερος φόρος τιμής σε αυτούς τους νέους που χάθηκαν για μας. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμο Φινίκης, τον πρόεδρο της Ομόνιας, τον κύριο Λεωνίδα Παπά, για την οργάνωση αυτής της σημαντικής τελετής, η οποία μας εμπνέει όλους μας και μας θέτει κυρίως πρώτων ευθυνών μας να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις, τις σκηνές που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, και η Ελλάδα και η Αλβανία και η Ομογένεια εδώ. Πιστεύω ότι η υπόθεση του χαμού και της δολοφονίας, θα έλεγα, αυτών των νέων είναι μια κοινή υπόθεση, αλλά και κοινή πηγή υπερηφάνειας για την Αλβανία και για την Ελλάδα και βεβαίως πάνω απ' όλα για την Ομογένεια. Θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι για την τελετή αυτή μνήμης, σεβασμού και θα τους θυμόμαστε πάντα αιωνίωτες μνήμη. Καλούμε στο βήμα για χαιρετισμό εκ μέρους της Ελληνικής Βουλής, ο βουλευτής νομού Ιωαννίνων ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Γιάννης Καραγιάννης. Από μέρους της Βουλής των Ελλήνων και του Προέδρου κυρίου Βούτση, καθώς επίσης της κυβέρνησης και του Προέδρου μας κυρίου Τσίπρα, τιμούμε τη μνήμη των ηρώων της περιοχής που αγωνίστηκαν για τα αυτονόητα, για τη ζωή, για την ελευθερία και τη δημοκρατία, όπως τιμούμε επίσης την ηρωική ιστορική συνέχεια του χωριού εδώ, της περιοχής εδώ, που έχει από πολύ παλιά δείξει λαμπρά δείγματα ιστορίας και αγώνων για τη δημοκρατία και την προκοπή. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλούμε στο βήμα τον Γενικό Πρόεδρο της Ομόνιας, κύριο Λεωνίδα Παπά. Κύριοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμπατριώτες, ήταν η ίδια ώρα περίπου πριν από 25 χρόνια. Και είναι οι μνήμες που δεν μπορούν να σβήσουν. Εκατοντάδες μαθητές του σχολείου που βλέπετε πίσω μου είχαν ενσωματωθεί στην εξέγερση. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά αφού ο Αηδόνης ήταν συμμαθητής τους? Ακριβώς πίσω από αυτό το μνημείο είχαν συγκεντρωθεί κάποιοι λογικοί εκπαιδευτικοί που στο άκουσμα των συνθημάτων όπως «Κάτω η δικτατορία, ήρεμη Ζαλία, είσαι δολοφόνος», βούλωναν τα αυτιά τους. Η δεύτερη εικόνα, λίγα μέτρα πιο μπροστά από εδώ, στο σταυροδρόμι μεταξύ Αγίας Βαρβάρας και δρόμου που οδηγεί στους Αγίους 40. Γινόταν μια διαμάχη μεταξύ κάποιων που υποστήριζαν ότι πρέπει να ενταφιάσουμε πρώτα τους νεκρούς και μετά να κάνουμε την πορεία για τους Αγίους 40,
και σε αυτούς που υποστήριζαν ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι για τον τάφο, είναι για τα λάβαρα που θα προπορεύονται στην πορεία. Δεν ήταν μία διαμάχη μεταξύ πατριωτών και λιγότερο πατριωτών ή μεταξύ γενναίων και λιγότερο γενναίων, αλλά μία διαμάχη μεταξύ της λογικής που έλεγε ότι τα τάγκ που είχαν στηθεί στην Κιάστα θα μας σκότωναν όλους και της αγανάκτησης που ξεχύλιζε και έλεγε αν είναι να πεθάνουμε ας πεθάνω γιατί αυτή η ζωή δεν μας αξίζει. Από τέτοιες διαμάχες ή από τέτοια διλήμματα η ιστορία του ελληνικού έθνους είναι γεμάτη. Πέρασαν 25 χρόνια από εκείνη την ημέρα και κάποια πράγματα δεν άλλαξαν. Δεν μπορεί να αλλάξει το κενό και ο πόνος των μανάδων όσα χρόνια και αν περάσουν. Όχι μόνο του Βαγγέλη, του Θανάση, του Θήμη και του Αηδώνη, αλλά και του Φίλη Παμπόρο από το Τσαούσι, του Παπουτσί από τη Μάλτσανη, του Ντάλ από την Πλάκα και άλλων παιδιών. Δεν άλλαξε επίσης και δεν έσβησε η δίψα αυτού του λαού που θέλει να ανασάνει ελεύθερα στον τόπο του. Τα πρώτα χρόνια το γεγονός αυτό παρά τη σπουδαιότητά του δεν είχε διαδοθεί ευρύτερα γιατί δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα. Κάθε χρόνο όμως η αξία του αναγνωρίζεται και πιο πολύ. Το 1994 η αλβανική κυβέρνηση προεδρεύοντας τότε του πρωθυπουργού Σαλίν Μπερίσα κήρυξε τα τέσσερα παλικάρια του Αλίπου και της Γέρμα σε μάρτυρες της δημοκρατίας. Στα δύσκολα χρόνια του 1997, με πρωτοβουλία του τότε βουλευτή της Ομόνιας, κύριο Ζήσο Λούτσι, στήθηκε ακριβώς πίσω από εδώ το άγαλμα που βλέπετε. Το 2008 ξεκίνησε να χτίζεται αυτό το μνημείο και ολοκληρώθηκε το 2009 με πρωτοβουλία του βουλευτή Ιωαννίνων Μιχάλη Παντούλα, με χρηματοδότη τη Βουλή των Ελλήνων, προεδρεύοντας του τότε Προέδρου Δημήτρη Σιούφα. Είναι τιμή για τον τόπο μας, όπου αυτή η πλατεία που φέρει το όνομα της Κύπρου και φέρει ένα μνημείο από τη Βουλή των Ελλήνων. Με πρόταση του τότε επάρχου κ. Βασίλη Ιωάννου, το Γενικό Συμβούλιο της Ομόνιας είχε ορίσει τη 12η Δεκεμβρίου ως την ημέρα που θα τιμώνται οι αγωνιστές και τα θύματα της δικτατορίας και κάθε χρόνο η Ομόνια θα συνεχίζει να τιμά αυτή την ημέρα. Τι είναι όμως τιμή? Οι εκδηλώσεις δεν πρέπει να γίνονται για να προβάλλονται πολιτικά σχήματα και πρόσωπα. Από αυτή την εκδήλωση δεν έλειψαν τα προηγούμενα χρόνια οι παρεξηγήσεις και οι εντάσεις. Ποιος θα μιλήσει, ποιος θα βάλει στεφάνι, ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος κλπ. Αυτή η εκδήλωση δεν γίνεται για να προβάλλονται οι πολιτικοί και τα κόμματα, αλλά για να υπενθυμίζει τα μηνύματα που κουβαλάει αυτή η μέρα. Είναι για το μήνυμα που έχουμε πολλά χρόνια πίσω μας, αλλά δεν ξέρω πόσοι μπήκαν στον κόπο να το διαβάσουν. Η 12η Δεκεμβρίου είναι ένα προσκλητήριο για νέους αγώνες. Αυτός ο τόπος ερήμωσε. Μείναμε λίγοι. Αν κάποτε ο ηρωισμός ήταν κάποιος να σπάσει τα δεσμά δραπετεύοντας την Ελλάδα, σήμερα ο ηρωισμός είναι κάποιος να επιστρέψει στον τόπο του. Και αν δεν μπορεί να εγκατασταθεί μόνιμα, ας φροντίσει το σπίτι, το χωράφι ή τους τάφους που έχει εδώ. Προανέφερα τη διαμάχη, το δίλημα μεταξύ της λογικής, εντός ή εκτός εισαγωγικών, και της αγωνιστικότητας. Αυτό το δίλημα υπάρχει και σήμερα. Πολλοί ακολουθούν το δρόμο της λογικής, εντός ή εκτός εισαγωγικών, που συνεχίζει να λέει «Τι να κάνουμε, στην Αλβανία ζούμε. Αυτοί έχουν την εξουσία, αυτοί αποφασίζουν, αν μιλήσω δεν θα γίνω βουλευτής. Αν δεν συνεργαστώ με το κυβερνητικό κόμμα δεν θα γίνω δήμαρχος».